Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο. Πρόεδρε, να σε ευχαριστήσω για την αποδοχή της πρόσκλησης. Αν και τα λέμε για πρώτη φορά μέσα στο 2022 κάτω από άσχημες συνθήκες λόγω αυτής της μεγάλης απώλειας. Καλημέρα και σε εσάς. Πραγματικά είναι μεγάλη απώλεια για την οικογένεια του Πανατολικού. Μιλάμε για τον Αριστίδη Μπαρχαμπά, τον άνθρωπο που υπηρέτησε και αγάπησε τον σύλλογό μας, τον άνθρωπο που έχει προσφέρει πάρα πολλά, όχι μόνο αγωνιστικά αλλά και με όλο το συγγραφικό του έργο, και δεν πρέπει να παραλείψουμε και όλο αυτό το υλικό που έχει παραδώσει στον σύλλογό μας, ένα υλικό που πιστεύουμε σύντομα θα πάρει την θέση που το αρμόζει. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος πρόσφερε όσο λίγοι, και σίγουρα η σημερινή ημέρα είναι πολύ δύσκολη για όλους, μιας και σε λίγη ώρα θα τελεστεί και η εξόδος ακολουθία του. Είναι πάρα πολύ δύσκολη ημέρα. Ο Αριστείλης Μπαρχαμπάς, επειδή είχα την τύχη να τον γνωρίσω από κοντά, είχα την τύχη να συνεργαστώ μαζί του σε πάρα πολλά θέματα που αφορούσαν τον σύλλογό μας. Είναι ο άνθρωπος που κάποιο πρωί με πήρε τηλέφωνο και μου είπε: «Πρόεδρε, έχω κάτι συγκεντρώσει και ήρθε η ώρα να στο παραδώσω». Η έκπληξη ήταν μεγάλη από το υλικό που παραλάβαμε από τον Αριστείδη Μπαρχαμπά. Ένα υλικό που θα αποτελέσει παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Είναι ένα υλικό που δείχνει πραγματικά ποιος είναι ο Πανατολικός και τι πρεσβεύει σε αυτό το τόπο. Έτσι ακριβώς. Αξίζει να σημειώσουμε ότι μέσα στα πολλά που μας έχει παραδώσει ο Αριστείδης Μπαρχαμπάς, είναι το πρώτο, το ιδρυτικό καταστατικό του συλλόγου, που είναι η αρχή της ιστορίας του συλλόγου, την πρώτη σφραγίδα του συλλόγου, αλλά και πάρα πολλά έγγραφα που στις άπειρες συζητήσεις που κάναμε κατά καιρούς μου έλεγε ότι: «Πρόεδρε, αυτά πρέπει κάποια στιγμή να γίνει ένα μουσείο και να πάρουν τη θέση που τους αξίζει». Πιστεύω ότι έφτασε το πλήρωμα του χρόνου να γίνει αυτό το μουσείο. Όπως έχετε ενημερωθεί, τα έργα θα προχωρήσουν σε λίγο καιρό, θα ξεκινήσουν. Το άσχημο είναι ότι δεν θα προλάβει να το δει. Πιστεύω ότι η προσφορά του στο σύλλογο θα μείνει χαραγμένη στις μνήμες όλων μας. Είναι ο άνθρωπος που με πολύ κόπο συγκέντρωσε όλο αυτό το υλικό. Είναι ο άνθρωπος που άνοιξε τα ντουλάπια των Αγρινιωτών που τα είχαν φυλαγμένα μέσα, τα συγκέντρωσε και με πολύ διάθεση και αγάπη μας τα παρέδωσε. Αναμφισβήτητα ήταν και παραμένει ακόμα και σήμερα και θα μένει για πάντα χαραγμένη η μνήμη του στη δική μας μνήμη. Είναι ένας άνθρωπος που έχει προσφέρει πολλά πράγματα και στον Πανετολικό αλλά και σε ολόκληρο το Αγρίνιο και την ευρύτερη περιοχή. Πρόεδρε, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την επικοινωνία μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Και ευελπιστώ να τα πούμε πολύ σύντομα και από κοντά, κάτω από πολύ πιο ευχάριστες συνθήκες. Να είστε καλά, Πρόεδρε. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.